Γεια σας. Είμαστε εδώ στο Digital Glitch. Είμαστε στα Winners Finals του Pool C. Ακριβώς. Στη μία πλευρά, μετά λάθος. Είναι ο Σίδωρα και η Μπράους. Γνωστά ονόματα. Σίδωρα πάει για τον Μάριο, αντί για το συνηθισμένο φάρτο του παίζει τελευταία. Για να δούμε πώς θα πάει. Μπράους παίζει το Mewtwo, της αρέσει πάρα πολύ ο χαρακτήρας. Είμαι περίεργος που βάλανε Lilats. Πολύ σπάνια βλέπουμε αυτό το στάδιο. Ναι, και εγώ αναρωτιέμαι. Δηλαδή είναι το στάδιο που δεν αρέσει να παίζουν οι περισσότεροι. Ως τώρα ο Μάριο είναι σε καθαρό advantage, είστε αρκετά μπροστά στο ποσοστό. Αλλά ο Mewtwo, αν αρχίσει να προσέχει, μπορεί να κάνει το damage εύκολα χωρίς να έχει πολύ πάνω. Η ασπίδα είναι στο όριο να φτάσει. Ναι, ασπίδα, αν τελειώσει αυτό, τέλειωσε κιόλα. Αλλά γέννησε. Πώς ανάλογα. Okay. Forward throw, προσθέτει ποσοστό, θα τον φτάσει σιγά σιγά. Α, ίσα ίσα τον Dash Attack πέτυχε. Ου, το forward smash, πολύ δυνατό. Από την άλλη άκρη. Ναι. Το cape, όσο κόψει του πρέπει. Λάθος εκεί. Το άλμα το φάγε το φτερό της Λάιλας. Είναι ο λόγος που η Λάιλας έγινε το όνομα του σκάφους, του αεροσκάφους. Παιδιά, μην παίζετε εδώ, πηγαίνετε απ' την άλλη. Φαντάζομαι τώρα δεν θα θέλουν να πάνε Λάιλα. Λάιλα, ποιος πήγε, δεν ξέρω αν πήγε ο Σίδωρα και η Μπράους. Ναι, ναι, ούτε εγώ είμαι σίγουρος. Τώρα είμαστε στο Town City, μια πίστα καλή και για τους δύο χαρακτήρες. Μπορεί να παίρνει early kills ο Μάριο με το up smash και ο Mewtwo με το up throw φυσικά. Okay. Τώρα έχει ξεκινήσει πιο ίσα, μια χαρά. Βάζει ποσοστό ενώ προσπαθεί να είναι safe. Πολύ καλά πάει. Την έσωσε, ναι. Πρέπει να προσέχει λίγο. Και η Μπράους. Φαίνεται πιο ίσα το μάτσα το προηγούμενο. Κάνει τα νέα ο Mewtwo, πολύ δυνατή κίνηση. Forward smash πολύ κοντά. Στην αδειό αντιπάλος. Οπ, κάπα, πρέπει να προσέχει ο Mewtwo. Back throw, άλλο λίγο θέλει. Ναι, ίσως το επόμενο. Παίζει να είναι ήδη στο ποσοστό του. Ναι, ναι, τώρα πιστεύω. Τώρα είναι σίγουρα. Άρα ένα grab να κάνει Μπράους. Κυρία, εκεί, αλλά δεν το έκανε. Back air. Switch put κιόλας, αλλά... Λίγο κοντά. Λίγο ήθελα. Οπ. Μπορούσε ίσως και να κάνει το pivot grab, αλλά... Να διαβάσει το... Να το. Το κάνουμε 62. Πριν το πρώτο stock. Για να δούμε αν θα μπορέσει να πάρει να προλάβει τίποτα. Ω, το κατευθείαν το άψμα όμως. Όπως είπαμε, up throw και ups μας. Με τα kills. Okay, down throw up. Λίγο ξεφεύγει από το combo η Μπράους και πατάει με το δικό της. Βλέπουμε η Μπράους κάνει πολύ sync pressure με το... με τις κινήσεις της και με το shadow πολύ ειδικά. Ναι. Δεν θέλει ο αντίπαλος να κινείται όπου θέλει να είναι. Okay, τώρα ο καθένας που θέλει να βρει μια θέση να χτυπήσει τον αντίπαλο. Λίγο unsafe κινήσει από τον Μάριο, δηλαδή πάει κατευθείαν πάνω στην ασπίδα του αντιπάλου. Ώστε να προσέχει λίγο. Υπάρχει κάτι μακριά τον Mewtwo, όχι είναι το εύσημα. Κοντεύει πάλι στο ποσοστό του kill throw. Αυτό το άψι μας ήταν λίγο στον αέρα. Πρέπει να προσέχει όμως. Back throw. Παραλίγο. Πολύ κοντά. Θέλει πολύ προσοχή τώρα. 10 damage και ένα up throw.
Τώρα είμαστε σίγουρα στο προτάκτη μας. Τώρα και ο Μάριο είναι πολύ κοντά. Όπως ξέρουμε, ο Μιούτο είναι πολύ light χαρακτήρα. Τώρα είναι στο ποσοστό για... Ναι, ίσως δεν ήταν σίγουροι άμα θα σκότανε. Για να δούμε. Τώρα προσπαθεί ο καθένας να βρει το grab του, το upsmash του. Το upair. Το fair. Πολύ καλό. Πολύ έξυπνο. Είμαστε 1-1. Okay. Είναι best of 3 ή best of 3. Best of 5 θα είναι όλα τα παιχνίδια από το top 8 και μετά. Ωραία, ωραία. Για να δούμε. Ωραία, φαντάζομαι ο Μάριο θα θέλει ίσως μια πίστα που να κινείται λίγο πιο εύκολα. Ναι, Dreamland, μια χαρά πίστα. Μπορεί να κάνει κόλπα με τις πλατφόρμες. Ναι, ναι. Αν τις χρησιμοποιήσει σωστά. Βέβαια και ο Mewtwo μπορεί να κάνει κάποια κόμπο εδώ. Ναι, και ο Mewtwo. Και επειδή το ceiling δεν είναι μεγάλο σαν τις Battlefield, δεν ενοχλεί τόσο το upthrow του Mewtwo. Για να δούμε τώρα πώς θα πάει ο αγώνας. Πάει okay. Κατευθείαν. Ναι, κλασικά κόμπος. Μάριο. Okay, ο Mewtwo κρατάει απόσταση από τον Μάριο. Καλά κάνει. Ράους. Προσθέτει τον ντάμα σιγά σιγά. Πολύ καλά. Ναι. Back throw, stay that. Παίζει πολύ καλά με την ασπίδα η Ράους. Ναι, ναι. Βλέπουμε. Εκεί, περιμένει πάντα, και περιμένει, ναι. Περιμένει πάντα ο Μάριο να έρθει πάνω. Να κάνει ένα πάνις. Και ως τώρα αυτό κρατάει. Αυτό είναι λίγο επικίνδυνο πράγμα που σας πάει σύντρα τα Shadow Bots. Πιο πολύ ντάμα της πολύ κοντά. Δεν προλαβαίνει να φύγει από το escape. Πρέπει να κάνει και αυτή ξανά πίσω το reflect ώστε να γίνει η τένις. Να δούμε εκεί θα έχει πιο πολύ πλάκα. Hop down smash πάρα λίγο. Λάθος DI. Πολύ δυνατό. Δεν θα πρέπει να πεθάνει τόσο να δεν φαίνεται. Ναι. Οκ. Τώρα είναι μπροστά ο Μάριο λοιπόν. Θα δυσκολευτεί λίγο να σκοτώσει χωρίς smash. Ναι. Θέλει να προσθέσει ακόμα ποσοστό για να σκοτώσει το throw. Οκ, okay, μια χαρά. Down air. Να το προσέξει περισσότερο. Όποια είναι να γκράπω ο Μάριο. Προσθέτει ποσοστό πάρα πολύ. Top air. Πολύ κοντά. Δυνατό, δυνατό. Λάθος επιλογή του Σάντομο. Τώρα ψάχνει το γκράπ και ναι. Για να δούμε, 64, Dreamland 64. Θα είναι το τυχερό της για να δούμε. Ο Μάριο θέλει όχι και πάρα πολύ για να κλείσει. Ο Μάριο συνεχίζει τα κόμπο του. Full charge. Shotgun. Να δούμε. Κάνει τα νέα ρομιούτου που είναι πολύ δυνατά. Τα νέα του Μάριο από τις καλύτερες κινήσεις. Πάει το grab, ναι, δεν το περίμενε. Περίμενε aerial κίνηση όπως συνήθως. Πρέπει ο καθένας τώρα κάνει λίγο mix-up για να ξαφνιάσει τον αντίπαλο. Ο Mewtwo είναι έτοιμος με ένα καλό hit να φύγει. Ναι, τώρα ο Mewtwo είναι σε πολύ επικίνδυνο ποσοστό. Ού, παραλίγο. Ω, ίσα-ίσα παιδί το up smash. Λίγο ήθελε. Ξανά πίεση εκεί στην πλατφόρμα. Ω, το down smash. Down smash. Πάλι το DI ήταν πριν να το σου κάνω, δεν ξέρω. Ωραία μόνο. 2-1 τελικά ο Σύντρας θα κερδίσει.